Είχαμε μια επίθεση, μια βομβιστική επίθεση. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, σημειώθηκε επίθεση με παγιδευμένο μεκρικτικά αυτοκίνητο εναντίον της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε το Σύρο Πρωθυπουργό. Παρακολουθούμε και τα πλάνα που μετέδωσε πριν από λίγο το Sky News, το βρετανικό δίκτυο. Ήταν λοιπόν αυτή η αυτοκινητοπομπή η οποία μετέφερε τον Σύρο Πρωθυπουργό και είχαμε την πολύ μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε εξαιτίας του παγιδευμένου μεκρικτικά αυτοκινήτου. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες και νεκρός είναι ο σωματοφύλακας του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι επέζησε της επίθεσης. Σημειώθηκε στην κεντρική Δαμασκό, σε μια συνοικία όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια αλλά και κτίρια του στρατού. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν υποστεί υλικές ζημιές πάρα πολλά αυτοκίνητα. Παρακολουθούμε και τα πλάνα, τα τελευταία πλάνα. Αναποδογύρισαν πάρα πολλά αυτοκίνητα, ακόμα και ένα λεωφορείο που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο δρόμο. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες που έχουμε, τις οποίες επιβεβαίωσε και η Συριακή κυβέρνηση ότι πρόκειται για επίθεση εναντίον του Σύρου Πρωθυπουργού. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των θυμάτων. Ανάληψη ευθύνης δεν έχουμε μέχρι στιγμή. Όχι, δεν έχουμε ακόμα ανάληψη ευθύνης. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τον ελεύθερο Συριακό στρατό ή για κάποια άλλη οργάνωση η οποία ασκεί αντιπολίτευση στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ωραία, για να πάμε τώρα στην Ιταλία. Ορκίστηκε.